Καλημέρα Βάσο από την συννεφιασμένη Αθήνα για αυτή την ώρα. Μετά θα βγει και ο ήλιος και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Σας στέλνουμε ήλιο λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη όπου ήδη έχει βγει. Μη μας λυπάστε τόσο πολύ. Μη μας έλεος. Δηλαδή μας έχετε στην κοροϊδία με το χιόνι. Αλλά είπαμε τι να κάνουμε ρε παιδί μου εδώ πέρα. Είμαστε πολλοί δηλαδή, και άμα γίνει κάτι... Ακούει η Δυτική Μακεδονία και γελάει κάθε χρόνο, ναι. Εντάξει. Δυτική Μακεδονία και... Το θέμα είναι ότι και εμείς που ήρθαμε ως εσωτερικοί μετανάστες κάποια στιγμή σε αυτή τη μεγάλη πόλη, χάσαμε τα αντανακλαστικά που είχαμε όταν ήμασταν έφηβοι, όταν μπήκαμε στο πανεπιστήμιο, που είχαμε ζήσει με τη φύση και με το χιόνι. Ξαφνικά εδώ πέρα πανικός, ξέρεις, με το που έρθει, αλλά και αυτή τώρα αυτός ο φόβος που εκπέμπουν πολλοί μετεωρολόγοι σε εισαγωγικά και προκαλούν στον κόσμο, ας πούμε, τώρα φόβο. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει πάλι. Να πάρω μερικά κλικ, κυρίως στο διαδίκτυο. Έλα, Βάσο. Ακριβώς. Εμείς όμως ασχολούμαστε με θέματα έτσι, έγκυρα και έχουμε λοιπόν ένα ωραίο επιχειρηματικό θέμα σήμερα στην αυτοεμπορική. Αφορά τη Eurimac, τη μεγάλη αυτή βιομηχανία Ζυμαρικό που εδρεύει στο Κιλκίς, η οποία έχει σε εξέλιξη νέο διετές επενδυτικό πλάνο ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκλήρωσε το 2023 με νέα άνοδο πωλήσεων και εξαγωγών. Να πω ένα έτσι, μεταξύ βαρουκιαστή ότι είναι η ελληνική βιομηχανία Ζυμαρικών που πουλάει ζυμαρικά στους Ιταλούς. Λοιπόν, ο κύκλος εργασιών το 2023 συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, έφτασε τα 74,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 71,7 το 2022. Και αυτό που έχει σημασία, βέβαια, όπως τονίζει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, είναι ο όγκος των παραγόμενων ζυμαρικών που για το 2023 ήταν 72.500 τόνοι σε σύγκριση με 71.000 τόνους του 2022. Και στόχος για το 2024 είναι να ξεπεράσει η εταιρεία τους 75.000 τόνους, κερδίζοντας έδαφος τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ελληνική αγορά. Βασικό μπραντ, να θυμίσουμε ότι είναι τα Magvel. Είναι η οικογένεια Κωνσταντινίδη, το Magvel που αναβίωσε... Καταπληκτικό προϊόν, γιατί είμαι και αγοραστής. Πολύ καιρό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι σε ωραίτερες γεύσεις. Και όσοι δεν το έχουν γευτεί, αξίζει να το δουν. Και σε χαμηλή τιμή, δηλαδή είναι από τα μακαρόνια τα οποία πραγματικά δεν πήρανε μεγάλη αύξηση σε σχέση με άλλες μάρκες. Και είναι και κάνει και πάρα πολλές προσιτικές ενέργειες με πολύ καλές τιμές. Ναι. Και ένα κομμάτι στο οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά η εταιρεία είναι τα ζυμαρικά ολικής άλεσης. Και εκεί έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση για τα εκατομμύρια διαβητικών και προδιαβητικών σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι αυτή? Πέρα από το rebranding του σήματος Magvel που έχει σε εξέλιξη από την αρχή της χρονιάς η εταιρεία και στο πλαίσιο αυτό ήδη κυκλοφορεί η νέα καφέ σειρά των ζυμαρικών Magvel ολικής άλεσης. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει in-house και θα το κυκλοφορήσει σύντομα ένα καινοτόμο προϊόν σπαγκέτι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό προϊόν και με την κατανάλωσή του μειώνεται η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό το προϊόν λοιπόν αφορά εκατομμύρια καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντινίδης είναι πιστοποιημένο από τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη, το Oxford Brookes, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί πέρα να πούμε τώρα ότι το 55% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από εξαγωγές και ότι το 50% των ζυμαρικών που εξάγει η Ελλάδα παράγεται στις εγκαταστάσεις της Magvel Eurimac, καθώς στέλνει προϊόντα σε περίπου 60 χώρες σε όλες τις υπήρους, είτε με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε με ζυμαρικά που φέρουν τα δικά της brands. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολλές συνεργασίες στο κομμάτι της ιδιωτικής ετικέτας και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και έχει παρουσία στις μεγαλύτερες λιανεμπορικές αλυσίδες στην Ευρώπη και σε σημαντικό αριθμό επίσης αυτών στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα νέα από την Eurimac Pavla Magvel. Και πάμε τώρα να πούμε για την αγαπημένη Αγκρότικα που ανοίγει πύλες αύριο εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπό τα τύμπανα βέβαια πολέμου των εντυνόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Ποιος την εγκαινιάζει από κυβέρνηση? Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σαβγιαννάκης, 5η απόγευμα, 7 η ώρα. Μάλιστα. Τώρα, δόθηκε συνέντευξη τύπου για την παρουσία της δυναμικής έκθεσης, που να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Έχουμε λοιπόν 1.804 εκθέτες από 49 χώρες, άμεσα και έμεσα. Και τώρα, όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους τόσο της ΕΚΑΓΕΜ, δηλαδή της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδας, όσο και του ΣΕΑΜ, του Συνδέσμου Παραγωγών, του Συνδέσμου Συγγνώμη, Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων,
Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι καλή και η αγρότικα προσφέρεται, αλλά γενικότερα η συγκυρία είναι καλή για αύξηση των πωλήσεων μηχανημάτων, γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, λόγω των σχεδίων βελτίωσης που επιτέλους αρχίζουν να υλοποιούνται. Θυμίζουμε ότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις σε αυτά τα σχέδια. Τώρα, το 2023 υπήρχε μια ανάμεικτη πορεία των πωλήσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΑΓΕΜ, τον κύριο Παναγιώτη Φωτιάδη, το 2023 οι επιχειρήσεις μέλη της ΕΚΑΓΕΜ κατέγραψαν άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15 με 20% σε σχέση με το 2022. Στον αντίποδα όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Μηχανημάτων, τον κύριο Σάβα Μπαλουκτσί, το 2023 πουλήθηκαν λιγότερα τρακτέρ, συγκεκριμένα 1.670 έναντι 1.880 το 2022. Και ο κύριος Μπαλουκτσί όμως εκφράζει αισιοδοξία για αύξηση των πωλήσεων φέτος. Υπάρχει και ένα καμπανάκι, νομίζω είναι σημαντικό, για από την πλευρά του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, ο κύριος Κοντός, έκρουσε κόδωνα κινδύνου για υπολείπανση των ελληνικών καλλιεργούμενων εκτάσεων και κίνδυνο μείωσης της γονιμότητάς τους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, το 2022 μειώθηκε η λίπανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα μας κατά 20% σε σύγκριση με το 2021 και το 2023 εκτιμάται ότι υπήρξε πρόσθετη μικρή μείωση της λίπανσης. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την αγρότικα, θα εγκαινιαστεί, όπως είπαμε, τον κύριο Αβγιανάκη αύριο το απόγευμα. 1.804 εκθέτες έναντι 1.677 στην προηγούμενη διοργάνωση το 2022. Θυμίζουμε ότι η αγρότικα με τη ζωοτεχνία πραγματοποιούνται εναλλάξ. Τη μία χρονιά η αγρότικα, την άλλη η ζωοτεχνία. Και στην έκθεση θα συμμετέχουν και επίσης συνολικά 500 full hosted buyers και εμπορικοί επισκέπτες με ομαδικές αποστολές από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, από τα Βαλκάνια δηλαδή. Υπάρχουν και 37 μεμονωμένοι full hosted buyers από άλλες 16 χώρες και αναμένονται βέβαια χιλιάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων αγροτών από όλη τη χώρα. Τώρα βέβαια, όπως έγινε γνωστό, μετά από σύσκεψη που έγινε στα Κουφάλια από εκπροσώπους μπλόκων από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αποφάσισαν να κατεβάσουν τα τρακτέρ τους αύριο στη Θεσσαλονίκη ενώπιον των εγγενείων και να παραμείνουν στην πόλη όσο θα διαρκέσει η έκθεση, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους. Στόχος είναι η πραγματοποίηση δυναμικής διαμαρτυρίας με δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της πόλης και φυσικά θα συμμετέχουν και αγρότες που θα έρθουν από όλη τη χώρα με λεωφορεία. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, αν θα τους εμποδίσει η αστυνομία. Έχουμε δηλαδή, θα έχουμε εξελίξεις μέχρι αύριο, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, ωραία. Και πάμε και στην Milk Plan. Milk Plan, σωστά. Μια που είμαστε, είναι μια εταιρεία που έχει να κάνει ακριβώς με την κτηνοτροφική παραγωγή. Η Milk Plan εδρεύει εδώ στο Λαγκαδά. Έχει σε εξέλιξη μια επένδυση ύψους 1.000.000 ευρώ για εξυγχρονισμό παραγωγικών γραμμών. Αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο με ίδια κεφάλαια και σύντομα καταθέτει αίτημα ένταξης πρόσθετων επενδύσεων ύψους 3 εκατομμυρίων για επέκταση εγκαταστάσεων και εξυγχρονισμό εξοπλισμού στον αναπτυξιακό νόμο. Εδρεύει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας κτηνοτροφικού εξοπλισμού, δεξαμενών μεταφοράς και ψήξης γάλακτος, ψυκτικών συστημάτων και τεχνολογικών εφαρμογών για κτηνοτροφικές μονάδες. Και πρόσφατα, προ λίγων ημερών, έθεσε σε λειτουργία και το νέο της δεύτερο κατά σειρά Center στο Αγρίνιο. Έχει ένα τέτοιο service center στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε ένα και στο Αγρίνιο και έπεται συνέχεια. Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή σου παρουσία. Καλημέρα. Θα τα πούμε. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.